Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι με Τέρχα Τζερεμί και αυτό το σώστο που προσδιορίζει για να ενημερώνει σωστά και ειδικά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν σε καινούργιο αυτό το κανάλι, το κουμπάκι που λέει, subscribe, γραφή και οπωσδήποτε smash like button και share και νοποιήσει αυτό το βίντεο. Αφήγαλε θα προ τα έξω. DPG για να κόπω, ξεκινάω αυτή αμέσω με αυτά που θέλω να σου πω ότι θα σου προωθήσω. Δεν μου έχει πει κανένα τίποτα όλα αυτά που θα σου προωθήσω. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον DPG. Καινούργια κάνουμε στο Instagram. DPG ταραντούλα έχει βάλει εδώ πέρα μια εικόνα. Βλέπει ότι έχει 160.000 σχόλια και 38.000 likes. Αρχικά κάντε like, δηλαδή δεν μπορεί να βλέπετε οποιοδήποτε περιεχόμενο να σα αρέσει και να μην κάνετε like. Κατά δεύτερον, ο Γιανακόπουλο μοιράζει λεφτά. cash, Κάνει ένα giveaway και σου λέει: Αν πα σε αυτό το προφίλ και κάνει δύο άτομα tag ουσιαστικά, παπάκι και το handle, θα πάρει μέρο στο διαγωνισμό. Σε τρία άτομα δίνει 5.000, σε ένα άτομο δίνει 10.000 και πρέπει να έχει άτομο με 20.000. Κάτι παρανοϊκά πράγματα κάνει ο Γιανακόπουλο. Έχει εκνευριστεί επειδή του έχουν κατεβάσει δύο καλά προφίλ στο Instagram. Ήδη έχει πάει 128.000 ακολούθου. Μακάρι να είχα το ένα πέμπτο τη επιρροή που έχει. Πολύ δυνατό. Οπότε πα στο προφίλ και κάνει σχόλιο για να πάρει μέρο στο διαγωνισμό. Το δεύτερο που θέλω να σου προωθήσω. Πηγαίνει εδώ πάνω στο search bar του YouTube και γράφει Τέριχα τζι Οπωσδήποτε κάνει subscribe εγγραφή. Να είμαστε 103.000 συνδρομητέ. Όλοι οι άλλοι με έχουν ξεφύγει πολύ. Μάριο, Θάνο, Λάμπρο. Με ξεφτύλιζε το YouTube μετά τα δύο τα και Έχω μείνει 20-30.000 subscribers πίσω το λιγότερο. Τέλο πάντων. Επειδή σκέφτομαι να κάνω αλλαγή στο κανάλι, θέλω να μου πει εάν είναι να κάνω πιο μικρά τα βίντεο μου, να ψηφίσεις στο poll εδώ στην κοινότητα. Το βλέπεις, εδώ στην κοινότητα πηγαίνεις και ψηφίζεις και μου λες εάν θέλεις να μικρύνω τα βίντεο ή να τα αφήσω όσο έχουν ή να κάνω ότι γουστάρω, μου το λες εκεί πέρα. Δεύτερο. Στο podcast το ελεύθερο έχω ανεβάσει ένα νέο επεισόδιο με τον Κωνσταντίνο το Μαυρόπουλο. Είναι πολύ σπέσιαλα το περιεχόμενο, είναι φιλοσοφικού χαρακτήρα. Θα σου αρέσει πάρα πάρα πολύ αν σου αρέσει η φιλοσοφία. Έχει γράψει ένα βιβλίο ο κύριο Μαυρόπουλο, το οποίο ονομάζεται Τλό Ανασκαφή Μέλλοντο. Στην περιγραφή θα, υπάρχουν τα links για να αγοράσει το βιβλίο και να το προμηθευτεί και να το ξεσκονίσει. Είναι πολύ καλό και το βιβλίο του. Θέλω να το δει το επεισόδιο. Είναι από αυτά τα επεισόδια τα οποία θέλω να δει. Και όταν σου λέω εγώ ότι θέλω να δει, σημαίνει ότι είναι καλό. Παρακάτω, είμαι στο κανάλι Αγωγή του φίλου μου του Μάριου είχε ένα πρόβλημα με θέμα υγεία. Στην περιγραφή εδώ πέρα θα διαβάσει το επίγον μήνυμά του. Έπειτα, από κάποιε άσχημε καταστάσει, η μητέρα μου επανεμφάνισε για τρίτη φορά καρκίνο. Είναι πολύ λυπηρό αυτό. Για να μην ουσιαστικά απεβιώσει το πολύ καλό σύστημα υγεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να κάνει την εγχείρηση τη συγκεκριμένη εκτό νοσοκομείου. Ζητάνε πάνω από 10.000 ευρώ. Είναι τεράστιο το ποσό και για πρώτη φορά ζητάει ο Μάριο τη βοήθεια του κοινού και των ανθρώπων. Δεν μου έχει ζητήσει να σου το προωθήσω. Είναι πολύ καλό παιδί ο Μάριος, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Στο συγκεκριμένο βίντεο, άκουσε το βίντεο ώστε να μάθεις να αποφεύγεις τις παγίδες τους. Υπάρχουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και αν επιθυμείς και έχεις την καλοσύνη να κάνεις αυτή τη δωρεά, πας και μαζευτούν αυτά τα χρήματα και σωθεί η μητέρα του. Πάω παρακάτω στο φίλο μου τον Ηλία. Η ώρα των Ελλήνων. Η μόνιμη στήλη του Ηλία στα περίπτερα όλη τη χώρα. Με τη φήμωση και με όλα αυτά τα ιδιαστικά που κάνουν στο συγκεκριμένο μαχητή, έχει μια νέα μόνιμη στήλη στην εφημερίδα Ελεύθερη Ωρα. Και βγαίνει κάθε Σάββατο αυτή η εφημερίδα Ελεύθερη Ωρα και θα διαβάσει τη στήλη και του φίλου μου του Ηλία. Ξέρω ότι έχει καιρό να αγοράσει εφημερίδε κτλ. Θα σου πω το εξή: Η έντυπη μορφή περιεχομένου δεν έχει λογοκρισία. Δηλαδή, βιβλίο. Εφημερίδα και δικό σου website, εκεί πέρα δεν υπάρχει λογοκρισία. Γι' αυτό, αν θε να πάρει όλη την προοπτική του ηλία και τι πραγματικά σκέφτεται πίσω από τον υποχρεωτικό και το τι ετοιμάζει ο Μιτσοτάκη, ε, αυτό είναι μια καλή ιδέα να πα αύριο στο περίπτερο τη γειτονιά σου και να πάρει την εφημερίδα Ελεύθερη ώρα. Πάμε παρακάτω τώρα στα νέα. US Consumer Price Inflation Jabs 6,8 year over year in November. The largest increase since 1982. Από το 1982 πλέον έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού στα 6,8% χρόνο με χρόνο το μετράμε. Για το μήνα του Νοέμβρη. Μετράμε ένα μήνα πίσω πάντα. 6,8%. Στην Ελλάδα. Βγαίνει ο Μητσοτάκη σε μια συνέλευση που κάνουν με τη Νέα Δημοκρατία, ανοιχτή με κάμερε. Μου αρέσει το, το transparency εδώ πέρα, αλλά από την άλλη μεριά χίλιε προφορέ έχει στο κανάλι του στο YouTube. Είναι δηλαδή τίποτα, δεν του βλέπουν οι άνθρωποι, του χάθηκαν άλλο πια. Πρώτον, δεύτερον. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκη να βγαίνει και λέει ότι έχουμε ανάπτυξη και ότι έχουμε νέε επενδύσει επειδή ήρθε η Σίσκο και η Amazon εδώ πέρα. Είπε και άλλα αισχρά. Είπε και άλλα ασχρά. Δεν θα ασχοληθώ καν με το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα τον αφήσω πλέον σιγά σιγά να, να πεθαίνει μόνο του. Πολιτικά εννοώ, έτσι. Πάμε τώρα στην Ελλάδα. Τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Πληθωρισμό άλμα 4,8% το Νοέμβριο. Ποια προϊόντα κατέγραψαν τι μεγαλύτερε αυξήσει. Και όντω το είδα και εγώ στο σούπερ μάρκετ γιατί εγώ αγοράζω συγκεκριμένα προϊόντα και είδα τις τιμές τους να ανεβαίνουν 20-30 λεπτά. Είναι πολύ άσχημο και λυπηρό αυτό. Το κύμα ακρίβεια φυσικά σας, προέχω, σας έχω προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για όλα αυτά έτσι. Το κύμα ακρίβεια στην ελληνική αγορά οδήγησε στα έψη τον πληθωρισμό, ο οποίο τον Νοέμβριο ανέπτυξε ταχύτητε στην περιοχή του 4,8% που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Την κούρσα του πληθωρισμού που ανακοίνωσε η Ελστά το οδηγούν όλα τα ενεργειακά προϊόντα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, καύσιμα. Ακολουθεί ο κλάδο των τροφίμων. Να ξέρετε, τα καύσιμα έχουν πρόβλημα. Να προμηθευτείτε καύσιμα πριν τα Χριστούγεννα, διότι μπορεί να υπάρχει τεράστια μείωση στην αγορά. Εγώ σα το είπα. Στα σα έχω πει πάρα πολλά πράγματα γενικά έτσι. Μακάρι να τα πράτετε και να βγάζετε λεφτά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Όπου το κύμα ανατιμήσεων είναι μεγάλο. Ενώ στη διάρκεια της ερωταστικής περίοδου η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο εκρηκτική. Το λέει και εδώ πέρα. Γεγονός που θα οδηγήσει τον δείκτη σε νέο κόκκινο ρεκόρ μεγαλύτερο των 11 ετών που καταγράφεται για το μήνα Νοέμβριο. Ο πληθωρισμός σημειώνει τρομακτική επιτάχυνση καθώ από το 2,2% που έτρεχε το Σεπτέμβριο ενισχύθηκε απότομα στο 3,4%. Εξαιρετικά τα πας, Μητσοτάκη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, είναι εκπληκτικό. Ενώ οι οικονομολόγοι και αναλυτέ προειδοποιούν ότι τα χειρότερα έπονται. Πάμε παρακάτω. Ενώ ο πληθωρισμό φουντώνει και ανεβαίνει, βλέπουμε κάτι 6,8% στην Ελλάδα, κάτι 4% εδώ πέρα, όπω είπε πριν. Το θέμα είναι ότι ο Elon Musk στι Ηνωμένε Πολιτείε ρευστοποιεί θέσει. Ο Elon Musk ξέρει είναι τρισεκατομμυριούχο, αλλά στην ιδέα. Στην πράξη δεν είναι. Τι εννοώ στην πράξη εννοώ δεν έχει cash. Έχει όμω στοιχεία ενεργητικού. Ναι, αλλά τα στοιχεία ενεργητικού σε περίπτωση που πέσει το χρηματιστήριο θα εξαϊλωθούν. Οπότε τι κάνει ο Ιλάν Μάσκ, πουλάει μετοχέ Τέσλα. Πούλησε σχεδόν ένα εκατομμύριο μετοχέ. Η μετοχή σκέψη ότι κάνει κοντά στα χίλια δολάρια, ένα εκατομμύριο επί χίλια, ίσον ένα δισεκατομμύριο. Και μέχρι σε έναν μήνα ο Ιλάν Musk έχει πουλήσει από τι μετοχέ του σχεδόν δέκα δισεκατομμύρια. Δηλαδή, έχει ρευστοποιήσει πολλέ θέσει. Έχει κάνει καλή κίνηση εδώ πέρα. Μαζέψε το κασεράκι του. Έτσι. Και οι άλλοι νομίζουν ότι η Τέσλα θα ανέβει κι άλλο. Καλά, εντάξει. Εγώ σορτάρω την Τέσλα με το που βρίσκω στα 1050 range. τρώω ενα ένα σόρτα εκεί πέρα. Μια-δύο μια, μια μερούλε. Στανιάρι, παίρνω τα φράγκα. Φεύγω. Όσο ανεβαίνει η Τέσλα, τόσο θα σορτάρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Στο χθεσινό επεισόδιο σου είπα ότι περάσανε από τη Γερουσία με 52-48 την απαγόρευση του υποχρεωτικού στις ιδιωτικές εταιρείε των 100 ατόμων και άνω. Ωραία. Έχουμε νέα στο συγκεκριμένο ζήτημα από την Τζεν Σάκη, today's shopping safe. safe. Uh, we also know that it's something, it's steps that economists support, it's steps that 60% of businesses have already put in place. so again, we're hopeful that this doesn't come to the president's desk. Uh, i can't make a prediction of that. I'd, I'd leave that to the vote counters or the whip counters uh, in in the house, but if it comes to his desk, he will veto it. nato, <Aye>. toipe. <Russia> θα ασκήσει βέτο. Ενώ ψηφίσανε, θα ασκήσουν βέτο. Γιατί μπορούν απλά να το κάνουν. 70.000 τριπλό εγγεγραμμένοι σε νουδού ΣΥΡΙΖΑ Κινάλ ψήφισαν για αρχηγό του Πασόκ. Είμαι στην εφημερίδα Εστία. Αυτό έγινε και μου το στείλατε με email. Νικητή του πρώτου γύρου Ανδρουλάκη, τρει μεταξύ Παπανδρέου Λοβέρδου κτλ. Όχι 2.700 άτομα που είπε Παπανδρέου. Εδώ βλέπουμε 70.000. 70.000. Από τα 240.000 άτομα που ψηφίσανε, ωραία, το ποσοστό του κοινάλ είναι πλέον κάτω από 2%. Το τσουνάμι όμικρον, τη μετάλλαξη πάει να χτυπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Super mutant cases jump 54% in a day. And every COVID case in Scotland is predicted to be variant within 10 days. Δηλαδή, τι σου λέει εδώ, ότι κάθε, ότι κάθε κρούσμα στη Σκοτία θα θεωρείται πλέον ότι είναι ομικρον Και είναι πάρα πολύ μεταδοτική και θα χτυπήσει, λέει, εδώ πέρα, πως το ξέρουνε δεν ξέρω, το Ηνωμένο Βασίλειο. Overall infections rise by 15% across UK to the highest since January. Υπάρχει και 15% αύξηση των ιώσεων γενικότερα σοβαρά ζητήματα. Όπω σου είπα και σε προηγούμενα επεισόδια, η Όμικρον για το συγκεκριμένο σύστημα θα θεωρηθεί καταλήτη. Τώρα το κατάλαβε, κατάλαβε. Ένα ακόμα νέο έχω. Μπορεί να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ. Ο Ασάντ άλλαξε την απόφαση του ανώτατου δικαστήριο τη Βρετανία ο Ασάντζ είναι συνειδητή των Wikileaks. Μπορεί να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ, αποφάθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο τη Βρετανία, καθώ ανέτρεψε την απόφαση που είχε εκδοθεί νωρίτερα φέτο, τα ο Guardian. Η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό πλήγμα στι προσπάθειε του συνειδητή Wikileaks να αποτρέψει την εκδοσή του στη ΣΥΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίε για κατασκοπία, εάν και οι επιλογέ για έφεση παραμένουν ανοιχτέ για την νομική του ομάδα. Ο Assange καταζητείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τη διαρροή εκατοντάδων χιλιάδων απόρτων. Τηλεγραφημάτων που αποκτήθηκαν με hacking πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Ποιο είναι ο Assange, τι είναι τα Wikileaks, πώ παίζεται το παιχνίδι κτλ. Έχω βγάλει και στο παρελθόν μια τοποθέτηση στο Twitter, νομίζω του Assange πάλι ήταν, που μιλούσε για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, για τα media και για όλο αυτό το, το εργάκι. Δεν θέλει να εκδοθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι εκεί πέρα υπάρχει διαφορετικό δίκαιο και θα τον κυνηγήσουν διότι ο Ασάντζ είναι ένα χάκερ ουσιαστικά που έπαιρνε αρχή απόρριτα και του ξεφτύλιζε όλου μέσω των Wikileaks. Έχει βγάλει και για το Βενιζέλο πράγματα ότι ονομαζόταν Τουρκογλου. Ο Βενιζέλο άλλαξε το όνομά του σε Τούρκο Γλου. Ο Ασάν το έβγαλε αυτό. Τα Wikileaks το βγάλαν αυτό. Κάποτε ήταν πολύ viral τα Wikileaks. Μέχρι που τον μπαγλαρώσανε. Ξέρει, το ίδιο έχει γίνει με τον άλλον που πλέον δεν ζει άλλο πια. Τον Μακάφι. Μάκαφη. Στον πλανήτη γη, όποιο είναι καλό και παίζει σωστά το παιχνίδι και του τρώει ουσιαστικά και του καταστρέφει όλο το εργάκι και το αφήγημα και την παράγκα. Ρε πραγματικά, πότε θα ξυπνήσουν οι άνθρωποι. Εντάξει, φτάνουμε σε ένα σημείο που παραπάει έτσι πρέπει όλοι εσεί από τη θέση την οποία βρίσκεστε να βοηθήσετε του άλλου. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν φτάνουμε από ό,τι βλέπει εδώ πέρα. Τα βίντεο μα, τα δικά μου, μου τα περιορίζουν κάτω από 30.000 προβολέ κάθε ημέρα. Ενώ έπρεπε να παίρνουν πάνω από 50 κανονικά για το κανάλι που έχω. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και πρέπει και εσύ να βάλει το χέρι σου. Και ένα τελευταίο νέο θα σου πω. Δίνει ημερομηνία ο Τούρκο σεισμολόγο προειδοποιεί για μεγάλου σεισμού σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Λοιπόν, σου είχα πει το προηγούμενο διάστημα ότι ένα δικό μου μέσα από την ΕΜΑΚ μου είπε ότι κάνουν οι πυροσβέστε στην Τουρκία άσκηση για σεισμό. Αναμένεται σεισμό στην περιοχή τη Θήβα, εδώ και καιρό υπάρχει αυτό. Και τώρα βλέπουμε ότι και Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, δηλαδή η άσκηση που κάνανε δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σα τα στα λέω γιατί, όχι για να σε τρομοκρατήσω ή κάτι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όμω να είσαι έτοιμο, να είσαι προετοιμασμένο, να πα εσύ και να ενημερώσει να κάνει κοινοποίηση το βίντεο. Αν δεν θε να τα πει όλα αυτά, γιατί είναι πολλά, μαζεύονται, βλέπεις, κάθε μέρα, μαζεύονται, τίνονται τόσα πολλά που δεν ξέρει τι να προτοπεί. Γι' αυτό σου κάνω την ευκολία να παρακολουθεί το βίντεο και να υπάρχει το κουμπάκι σε από κάτω για να το μεταδώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε το σημερινό επεισόδιο. να είσαι καινούριο στο κανάλι, το κουμπάκι πλέον subscribe, εγγραφή οπωσδήποτε. Σμάζε like button. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να δείτε και το κανάλι του Μάριο και αν θέλετε να κάνετε αυτή τη δωρεά, παρακαλώ πολύ να την κάνετε. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.